Όχι έτσι, Γιάννη. Χρειάζεται και λίγο μέτρο. Θα προσέχεις να κεντράρεις σωστά. Είμαι ανώτερος από αυτούς. Ίσως βέβαια αυτοί ισχυριστούν το αντίθετο. Αλλά τι λέω. Το πιο πιθανό είναι να μην μπουν καν στη διαδικασία να ισχυριστούν κάτι. Αυτό μάλιστα, το ότι δεν ισχυρίζονται τίποτα, το θεωρούν και τεκμήριο της ανωτερότητάς τους απέναντί μου. Από την άλλη όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη. Η ανταπόδειξη δεν είναι αυτός ο σκοπός. Απέναντίας, αδιαφορώ εντελώς για το αποδεικτικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς μου. Απλώς μιας και βρίσκομαι έτσι κι αλλιώς μες στην κατάσταση, προτιμώ να τη σχολιάσω. Παρά να στέκω αμήλυτος και απαθής, σαν να πρόκειται για κάτι που δεν έχει καμία σχέση με μένα. Μπορεί να διαφορούν για τις προβλέψεις μου. Ωστόσο υπάρχει και κάτι παρήγορο. Είναι ένα τσίμπημα που τους ενοχλεί. Το ίδιο τσίμπημα ενοχλούσε και εμένα πριν μπω στο κέντρο αποτοξίνωσης. Εκεί λίγοι κατορθώνουν να ενταχθούν. Πρέπει να έχει κάνει πολύ καλό βίσμα. Τι κάνετε, κύριε Σοκράτη? Καλά είμαι. Εσένα δεν σε βλέπω καλά. Μια χαρά είναι το παιδί. Τράβα και γαμίχι. Ξεκόλαρα. Είναι πρώην συνάδελφος του πατέρα μου. Το τομέα χορήγησης υποκατάστατο. Καλά θα κάνεις να με ακολουθήσεις. Έχουμε όλα τα χένια για να σε βοηθήσουμε να γλιτώσεις από αυτήν εδώ την κόλαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, χαίρω άκρας υγείας. Τι κάνουν οι γονείς? Έχουν πάρει μετάθεση. Σε μια ειδική επιστημονική μονάδα, στις κάτω χώρες. Το ξέρω. Ξέρω επίσης ότι στέλνουν πολλά λεφτά για τις σπουδές σου. Θα μπορούσες να έχεις γίνει ένας αξιόλογος χημικός. Και να κάνεις μια σπουδαία καριέρα. Όπως εγώ και ο πατέρας σου. Άραγε έχει μάθει ότι κάνεις κρίση ουσιών. Σας παρακαλώ πολύ, ε. Μην του πείτε τίποτα, έχει την καρδιά του. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πρέπει να με ακολουθήσεις στο κέντρο αποτοξίνωσης. Διαφορετικά θα αποκαλύψει το κατά στους γονείς σου και θα πάψουν οριστικά να στον πιαμβάσματα. Θυμάσαι αλήθεια πόσο καλό παιδί σου, όταν μικρός έρχοσαι με τον πατέρα στο γραφείο μου και σε κερνούσα σοκολάτες. Και τώρα κατέληξες να παίρνεις άλλου είδους σοκολάτες. Αυτούς εδώ τους αλήτες. Σηκώ και φύγε ρε χαρτογιακά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Κάνεις τη σωστή επιλογή, παιδί μου. Στα τσακίδια. Δεν ανήκετε στο πάρκο της φλόγας. Μετά από αυτή την ένεση δεν θα ξαναγνωριστείς ποτέ τίποτα. Είναι ένα νέο φάρμακο που ανακάλυψε ο πατέρας σου και θεραπεύει τους ουσιομανείς σε χρόνο τέτερ. Το μόνο που σου ζητάω, για την ακρίβεια απαιτώ, έμενε σκλεισμένο στο δωματιό σου για 48 ώρες. Μην προσπαθείς να αποδράσεις. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και οι γονείς θα μάθουν τη ζωή που έκανες όλα αυτά τα χρόνια, κατασπαταλώντας την πατρική περιουσία.
καθώς νιώθω το δωμάτιο να τραντάζεται από το κοπάνημα της βαριάς πόρτας, συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Με έχει στο χέρι. Σιγά σιγά αρχίζω να χαλαρώνω. Νιώθω υπέροχα. Η έλεση με έχει κάνει να ξεχάσω τα πάντα με ένα περίεργο τρόπο. Όχι έτσι, γεια μου. Χρειάζεται και λίγο μέτρο. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να κεντράρεις σωστά. Αυτό είναι. Στο κέντρο των ομόκεντρων κύκλων υπάρχει το σύμπλην άπειρο. Έτσι, μπράβο. Μια μέρα θα με κάνεις περήφανο. Καλημέρα. Θα σε βοηθήσω να ξεχάσεις την εξάρτηση. Δεν έχω ανάγκη από φάρμακα. Ξάπλωσε. Είμαι ανάτορος από αυτούς. Πες μου ένα καλό λόγο που βρίσκομαι εδώ μέσα.
Θα έπρεπε να είσαι πιο ευγενικός με τους ευεργέτες. Η νοσοκόμα αυτή είναι ανιψιά μου. Δεν έπρεπε να τις ευεργείς με αυτόν τον τρόπο. Με σύρωσε εκεί για να μου σπάσει το κεφάλι. Βλέπω ότι εξακολουθείς να επιμένεις στον άστο βίο σου. Ωστόσο, όταν γυρίσουν οι δικοί σου από τις κάτω χώρες, θα έχεις ήδη επανενταχθεί στην κοινωνία. Δεν χρειάζεται να με απειλείτε. Είμαι εδώ με τη θέλησή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας είμαι υπόχρεος. Δεν ανήκω εδώ μέσα. Πρέπει να αποδράσω. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει αυτό που χρειάζομαι. Αυτό που χρειάζομαι εγώ βρίσκεται έξω. Στη φλόγα. Ξέρω κάτι που μπορεί να με βοηθήσει. Δεν υπάρχει επιστροφή. Κανένας βηματισμός. Μόνο το εκνευριστικό χτύπημα ενός ρολογιού. Πώς είναι δυνατόν να χτυπάει ακόμα, αφού είναι χαλασμένο? Τι ώρα είναι άραγε? Ο χρόνος στο κέντρο δεν έχει καμία σημασία. Όταν ήρθα με τον Σωκράτη στο κέντρο, ήμουν σε διατάραξη συνείδησης. Δεν πρόσεξα καθόλου τη διαδρομή. Μήπως έπρεπε να είχα πάει δεξιά αντί για αριστερά, αφού βγαίνοντας έστριψα αριστερά. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι τέλους.
ύψος γαμημένος θόρυβος τολμά να μου διακόπτει αυτές τις ωραίες σκέψεις. Το βουβό πέρασμα της ώρας είναι μια ένδειξη ασφάλειας. Αν υπήρχε και κάποιος άλλος στο δωμάτιο, σίγουρα θα το είχα νιώσει. Είναι ευκαιρία φεύγοντας να πάρω μαζί με ένα τρόπαιο. Ένα αναμνηστικό της απόδρασης. Θα το δείξω στους συντρόφους μου σαν σύμβολο της υπεροχής μου στην πλατεία Φλόγας. Τα μαθηματικά σύμβολα, η χημική τύπη και τα γεωμετρικά σχήματα μου φαίνονται ακατανόητα. Ωστόσο κάτι μου λέει ότι έχω βρει ήδη αυτό που ψάχνω. Τι χάρτης είναι αυτός? Πλήθος ομοκέντρων κύκλων και το κέντρο τους το συμπλινάπυρο. Δύο αντίθετες καταστάσεις που προεκτείνονται αμφότερες στο διενεκές. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, είμαστε όλοι ευγνώμονες για την προσφορά σου στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Το επαναστατικό σου φάρμακο θα επαναφέρει αναμφίβολα την υγεία σε τόσους νέους που πήραν το λάθος μονοπάτι. Ελπίζουμε να καταφέρεις να βρεις λίγο χρόνο από την ομολογουμένως απαιτητική απασχόλησή σου στις κάτω χώρες. Σε καλούμε λοιπόν να παρευρεθείς στην παρουσίαση του φαρμάκου σου στο κέντρο αποτοξίνωσης για να σε τιμήσουμε με τον δέοντα τρόπο. Με εκτίμηση, Σοκράτης.
Μάλιστα. Όλα εντάξει. Η εταιρεία θα αναλάβει την επεξεργασία του φαρμάκου από εβδομάδα. Πατέρας μου, ήθελε να διατίθεται δωρεάν. Μπορούμε να τα βρούμε. Είμαστε ανώτεροι από σένα. Ανώτεροι. Να έχεις γίνει ένας αξιόλογος χημικός και να κάνεις μια σπουδαία καριέρα όπως εγώ και ο πατέρας σου. Δεν έχω ανάγκη από φάρμακα. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και οι γονείς σου θα μάθουν τη ζωή που έκανες όλα αυτά τα χρόνια κατασπαταλώντας την πατρική περιουσία. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα συνέχιζα το έργο του πατέρα μου. Ελπίζω να καταφέρω να τελειοποιήσω το φάρμακό του. Μια μέρα, ο πατέρας μου θα είναι περήφανος για μένα.